Σας έλειψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Χρειάστηκε να πάει μέχρι την Κύπρο για να δώσει συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος και να μιλήσει αναδρομικά. Εγώ ούτως ή άλλως τελειώνοντας τους τέσσερις, ήξερα ότι θα τελείωνα. Θα σταματούσα, θα έπαιρνα μία απόσταση από την τηλεόραση. Και δεν συνέχισαν για 10 επεισόδια, 10, 12 το πολύ να γινόντουσαν και που δεν έγιναν λόγω οικονομικής κρίσης. Δεν υπήρξε ποτέ ψυχρότητα, υπήρξαν διαφορετικές ζωές. Χριστόφορος! Ναι! Τζίμι! Χριστόφορος, είσαι εδώ! Πώς είναι, Τζίμι! Νιώθω ότι είναι μία σχέση σεβασμού, εκτίμησης. Και νιώθω ότι είναι μια σχέση πολύ βαθιά αγάπης και λίγο συγγενικής. Αν θέλεις, εγώ δεν είχα ποτέ μεγάλο αδερφό, εγώ ήμουν ο πρώτος πάντα. Οπότε εγώ ήμουν ο αρχηγός της οικογένειας, εγώ ήμουν αυτός που πάντα θα φρόντιζε για όλους. Οπότε ήταν πολύ ωραίο το ότι πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν ήμουν 20, 22 και 23, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα με συμβούλευε σε κάτι, θα με βοηθούσε. Γελάει με τραύματα, όπως δεν πληγώθηκε. Θα πάθει ένα κοπίουλετα, σιγά πες εσύ. Αγοραφοβία όχι. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι αγοραφοβικός. Ναι, και εγώ κάπου το έχω ακούσει. Ναι, όχι, δεν είμαι αγοραφοβικός. Απλά μεγαλώνοντας, δεν μου αρέσει να είμαι σε μαγαζιά με πάρα πολύ κόσμο. Από την άποψη ότι δεν μπορώ τον πολύ θόρυβο. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω, συγγνώμη. Είστε ξενός. Όχι Έλληνας είμαι, αλλά έχω ένα θεματάκι, μια φοβία με τα αεροπλάνα και δεν μπορώ να παρακολουθήσω τι λέτε αυτή τη στιγμή. Τα ερωτικά σενάρια του Χριστόφορου Παπακαλιάτη είναι βγαλμένα από τη ζωή. Βρέθηκες ποτέ σε παπακαλιάτικο μπλέξιμο? Σε παπακαλιάτικο μπλέξιμο τώρα. Έχω βρεθεί σε μπλέξιμο. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ή όχι παπακαλιάτικο. Μάλλον ήταν παπακαλιάτικο γιατί βρέθηκα εγώ. Όταν ερωτευτεί ο Παπακαλιάτης, τι φλανάχουν οι σειρές του δηλαδή. Όταν θέλω κάτι, το κυνηγάω. Και ας σπάσω τα μούτρα μου. Αλλά θα το κυνηγήσω. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το αφήσω να περάσει. Ξέρω ότι είμαι ζηλιάρης, ξέρω ότι είμαι εκτιτικός και εγωιστής. Εγωκεντρικός, τα έχω όλα αυτά τα λατώματα άπαξ. Πες και κάτι θετικό. Και είμαι ερωτευμένος. Συγγνώμη που άργησα. Είχε πάρα πολύ κίνηση, έπλεξα στη δουλειά και είχα χαλάσει και τόσο σέρα. Μωρό μου, θα πάθεις κάτι. Σήμερα δεν είναι. Εντάξει, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ηρέμησε. Τώρα είσαι ερωτευμένος και κάνεις την αυτό. Μαθαίνεις τώρα αυτό. Μπορώ να πω ότι είμαι καλά, αλλά μην το πάμε παρακάτω. Όχι, σε ξέρω, ξέρω. Όσο για τα όσα έχει δηλώσει ο Γιάννης Μπέζος για το ξεκαθάρισμα στον χώρο της υποκριτικής. Από ένα σημείο και μετά ότι χάθηκε το μέτρο και ότι στα καλά χρόνια της τηλεόρασης δεν ήταν και τόσο καλά γιατί γινόντουσαν χιλιάδες δουλειές που φυσικά όμως δούλευαν άνθρωποι. Απ' την άλλη, ότι γινόντουσαν. Το ότι στην Ελλάδα είχαμε σε μια εποχή 45 σύριαλ, 42 νομίζω σύριαλ, εκ των οποίων τα 5 να άξιζαν και τα άλλα ήταν χάλια. Δεν συμφωνώ. Γι' αυτό και εκείνος το γύρισε στον κινηματογράφο.